έτοιμοι για καινούργια πράγματα. Χαίρομαι που με βλέπετε ανανεωμένη, γιατί έτσι αισθάνομαι. Έχουν φύγει από πάνω μου 20 ολόκληρα κιλά, οπότε καταλαβαίνετε, 2 κιλά να σου φύγουν από πάνω σου και αισθάνεσαι ότι πετάς. Σκέψου τα 20. Πώς το αποφάσισες και τα έχασες τελικά? Δεν ήταν θέμα απόφασης, ήταν θέμα επιλογής. Επέλεξα να είμαι, να έχω μια εικόνα που μου αρέσει καλύτερα τώρα, όπως είναι έτσι. Ο κόσμος σε κοίταζε περίεργα με τα παραπάνω κιλά, γιατί το ρατσισμό των κιλών τον έχουμε βιώσει πολύ. Ναι. Δεν άφηνα περιθώρια να με κοιτάξουν στραβά, γιατί είχα πάντα το χαμόγελο. Και το χαμόγελο κερδίζει. Δηλαδή πάντα είμαι χαμογελαστή, ένας χαμογελαστός άνθρωπος. Δηλαδή, και με τα κιλά τα παραπανήσια δεν ήμουνα κάποια άλλη. Η ίδια κοπέλα ήμουνα, την ίδια ψυχή είχα, το ίδιο μυαλό. Απλώς είχα κάποια παραμορφωμένη εικόνα. Στο κύκλωμα λίγο σοκαριστήκανε. Μόλις με είδανε. Το κύκλωμα των καλλιτεχνικών χώρων, ναι. Σοκαριστήκανε και είπανε γιατί, ας πούμε, είναι άδικο αυτό που έκανε στον εαυτό της, κατάλαβες, ναι. Στον καθρέφτη σου το είπες όμως εσύ ποτέ αυτό, κοιτάζοντας τα κιλά που έχεις πάρει? Τον καθρέφτη μου τον είχα ξεχάσει. Κάτι ξέρω κι εγώ από αυτά. Τον καθρέφτη μου δεν τον κοίταζα. Τώρα μπορώ να σου πω ότι έχω γίνει ο αεροπαθής πάλι. Θέλω να μου πεις ένα τίτλο για την κατάθλιψη. Γιατί το έχεις περάσει, γιατί το έχουμε συζητήσει, γιατί το ξέρουμε και γιατί μπορείς να μιλήσεις πλέον γι' αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν είμαστε αρκετά απελευθερωμένοι στην Ελλάδα να μιλάμε για κατάθλιψη, γιατί σου βάζουν το ταμπελάκι καταθλιπτική, μανιοκαταθλιπτική, που δεν ξέρουν και τι σημαίνει αυτό, διπολική, ψυχασθενής, τρελή. Τα βάλανε αυτά? Όχι. Αν δεν τα βάλεις εσύ στον εαυτό σου, δεν τολμάει ο άλλος να τοποθετηθεί έτσι απέναντί σου. Όχι, απλώς δεν ξέρω. Πώς θα ακουστεί αυτό, ότι πέρασα ένα δύσκολο λούκι, το οποίο μπορεί να ονομαστεί ότι ήταν μια μεγάλη θλίψη, μια μεγάλη μελαγχολία, ενδεχομένως και μια κατάθλιψη που την αντιμετώπισα με συζητήσεις με ειδικούς, με φαρμακευτική αγωγή. Όπως πρέπει την αντιμετώπισα και τώρα έχω βγει από αυτό το τούνελ. Το χειρότερο που σου στέρισε? Την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Κάτι που έχεις βρει τώρα? Ναι, τώρα είμαι... Εντάξει, εισαγωγικά είμαι... Είμαι καλά. Είμαι καλά. αλλά ναι, δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με τους ανθρώπους γύρω μου. Ούτε καν με το παιδί μου. Ήμουνα τόσο βαθιά χωμένη μέσα στο πρόβλημα και τόσο εγωιστικά χωμένη, γιατί είναι και ένας εγωισμός αυτός, δηλαδή μόνο εσύ υποφέρεις, για κοίτα και γύρω σου τι συμβαίνει.